Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Yotsis Carpool. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Bill Yoli. Τι κάνουμε, πού είσαι, έχουμε καιρό να πούμε. Έχουμε δύο χρόνια και παραπάνω, βασικά ναι, εκεί. Από όταν στην αρχή του κακιά φάση με τον ιό τον κακό. Μπράβο, και ήταν εκεί. Τότε που άρχισα το YouTube. Τότε άρχισα. Ναι, λίγο πιο πριν το είχε ξεκινήσει, νομίζω. Ναι, σε φάση είχαμε έρθει Φλεβάρι. Όχι, Φλεβάρι το είχα αρχίσει. Ναι, Φλεβάρι. Ναι. Τότε όχι, δηλαδή είχα σκέψου ότι όταν είχε έρθει και έμενε στο Airbnb, έκανα το πρώτο μου stream, θυμάσαι. Την ίδια μέρα, ναι. Το πρώτο stream. Α, ναι, όταν ερχόμασταν κιόλας, νομίζω συγκεκριμένα. Μπράβο, κάτι τέτοιο. Okay, ναι. Λοιπόν, είμαστε επιτέλους μέσα στο Benzo. Ο παπά με μόνο φλέκ στο Benzo. Όλοι μα φλέκ στο Benzo. Δυο μισή κάμπα σε Kenzo. Έτσι, αυτό ήθελα να ακούσω ακριβώς. Ξέρεις πώς πάει η φάση, ερωτησούλες από το κοινό. Αμέ. Ρωτάμε, μαθαίνουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια πρώτη ερώτηση που έχει σχέση στο GDRB που πολλοί από το δικό μου κοινό που το ρώτησαν γιατί είναι GDRB κοινό. Πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Diamond RB? Αν θες απαντάς, αλλά τους ενδιαφέρει λογικά για να το ρώτησαν. Λοιπόν, γενικά, καλά, δεν είναι όλοι οι σερβες στην ίδια κατηγορία προφανώς. Αρκετοί σερβες όπως και ο Diamond, αυτό το οικονομικό όφελος που μπορεί να βγάλει είναι κυριολεκτικά τα έξοδα και όλα τα παρεμφερές του σερβερ, του να είναι ένας ανοιχτός και υγιής σερβερ. Γιατί δεν είμαι εγώ μέσα εκεί. Μπράβο, γιατί κοίτα, για να καταλάβει λίγο το κοινό, για να κρατηθεί ένα GDRB server ανοιχτός, έχει κάποια έξοδα. Αρκετά έξοδα. Σκέψου, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό, υπάρχει developer ομάδα που είναι 24-7 πάνω. Μπράβο. Σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι. Οι servers που είναι από το εξωτερικό, που πρέπει να του πληρώνει για να μένουν ανοιχτοί. Καλά, αυτό. Το host λες εσύ τώρα. Το host, ναι. Ναι, άλλο από εκεί. Το host το οποίο είναι ένα μηνιαίο και αυτό πάλι έξοδο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το anti-cheat. Είναι πάρα πολλά πράγματα οποία μπορεί κάποιος να μην φανταστεί ότι τρέχουν από πίσω και ότι είναι μηνιαία έξοδα αυτά. Αλλά μία ή άλλη, παιδιά, είναι στο να βγει και να μπορεί να συντηρηθεί ένας καλός σερβερ με μία πολύ καλή δυνατή και δυνατή ομάδα. Ωραίο, τίμιο. Πότε είδες σοβαρά το YouTube? Ασχολείσαι 8 χρόνια, ασχολείσαι? Ασχολούμαι από τον Νοέμβρη του 2014. Ναι, 8 χρόνια πάνω κλείσω. 8 χρόνια πάνω κάτω. Σοβαρά, πότε το είδα? Ρε, σοβαρά τώρα μιλάμε το πότε είπα ου, εδώ θα κάτσω άνθρωπος. Άρα, πότε ξεκίνησα να βγαίνουν λεφτά? Καλή ερώτηση. Ας απαντήσουμε και τα δύο. Λοιπόν, σοβαρά ώστε να πω πιο, όχι απλά μου αρέσει, το αγαπάω. Θέλω να δω τι μπορώ να κάνω και πού μπορώ να το φτάσω. Σου άρεσε δηλαδή όταν έβλεπες, ξέρεις, οι subscribers ανέβαιναν? Είναι ωραίο συνέστημα, ναι, γιατί... Εσύ, θα σου πω, όχι τόσο το νούμερο, χαιρόμουν περισσότερο το ότι συγκεκριμένα τώρα το 14 τα νούμερα που μπορεί υπήρχαν, σκέψου, παίζει το top κανάλι στην Ελλάδα, από gaming τώρα, σκέψου, υπήρχε ο Jeremy προφανώς, έκανε εκεί τα δικά του κόλπα. Αλλά τώρα στην gaming ήταν οι Gramers, οι Unboxholics, ο Cake, ο Haki και αυτοί δηλαδή. Και το peak να ήταν καμιά 15.000 subscribers, εγώ πιστεύω. Και πρέπει να λέω και. Δεν ξέρω αν λέω πολλούς ή λίγους. Όμως ήταν. Αλλά κάπου εκεί. Ήταν πιο εύκολο όμως το να ανέβεις. Γιατί όπως είπες, μόνος σου ήσασταν λίγα κανάλια. Ήταν δηλαδή πιο εύκολο να αποφασίσει ο κόσμος ποιον θα δει. Αλλά υπήρχε λίγος κόσμος. Κατάλαβες, δεν υπήρχαν πάρα πολλοί που βλέπουν. Δηλαδή πλέον τώρα YouTube, streams και τέτοια βλέπουν. Καλά, όλοι πλέον. Αυτή τη στιγμή στο τρόβο, αν μπει, υπάρχουν 15 άνθρωποι που στριμάνουν στην Ελλάδα με πάνω από 1000 subscribers. Με πάνω από 1000 followers. Ναι. Με πάνω από 1000 άτομα που βλέπουν live τώρα. Ναι. Παλιά αυτό δεν γινότανε. Όμως είδες ότι και ακόμη και πολύ μεγάλοι YouTubers εκεί πέρα που δεν έκαναν ποτέ live stream. Έχουν ξεκινήσει και κάνουν. Έχουν ξεκινήσει και κάνουν. Ναι, διότι έχει γίνει επάγγελμα το stream. Δηλαδή ακόμη και ο Vibrator κάνει live στο YouTube πλέον, όχι gaming. Ναι, εντάξει, ναι. Που κάνει live. Σε άλλη κατηγορία τώρα το λες. Ναι, στο ότι κόμμα. Και ο Μπούγια νομίζω έχει ξεκινήσει κάτι τέτοια. Δεν ξέρω. Τώρα που έχει στήσει εκεί πέρα το σκηνικό τώρα. Λοιπόν, ήσουν κοινωνικό σαν άνθρωπο, γιατί πήγε εγώ από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ήσουν αρκετά κοινωνικό παιδί. Αυτό οφείλεται στο YouTube ότι σε έμαθε ο κόσμο και άρχισε να είσαι εσύ πιο άνετο με τον κόσμο, ή ήσουν πριν από το YouTube, στην παιδική σου ηλικία, κοινωνικό παιδί? Καλή ερώτηση. Τώρα θα σου πω το εξής. Στο ότι πιο μικρός, για κάποιο λόγο, δεν με έκαναν πολύ παρέα. Τα είχα. Δεν ξέρω, με είχαν λίγο στο το κολόπεδο, δεν ξέρω γιατί με είχαν. Πολύ, ας πούμε, τώρα σου μιλάω για δημοτικό και τέτοια πράγματα. Τραμπούκος, τώρα μπορείς να κάνεις στο δημοτικό τραμπούκος, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Έκανα φασαρία, ρε φίλε μου, δηλαδή αυτός που στην τάξη την έκανε τη μαλακία του, ήταν αυτός που πάντα ποτέ δεν έκανε. Είναι το ζώδιό μας, ρε, είναι ο Λέων.
Ήμουν και σε ψηλοαυστηρό σχολείο για δημοτικό, δηλαδή σε γαλλικό και τέτοια και ήμουν ψηλο το... Γαλλικό? Ναι. Γαλλικά μιλάγατε. Ή το είχαμε σαν πρώτο μάθημα, την πρώτη δημοτικού. Σόπα, ναι. Όχι σαν πρώτο μάθημα, sorry. Μιλάς και γαλλικά. Ναι, φυσικά, που είναι πολλά μπιπς. Τέλος πάντων, και ήμουν ρε φίλε γενικά ο τύπος ο οποίος αυτός κάνει τη φασαρία, αυτός μη, σωστά, αυτός κάνει φασαρία. Δηλαδή σε έδειχναν με το δάχτυλο. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν, αυτό που έκανα ρε φίλε ήταν εντάξει, ήμουν λίγο πιο ζωηρός σαν παιδάκι, δεν ήμουν άγιος, αλλά δεν ήμουν ρε φίλε και... Και το κακό το παιδί. Ναι, δεν ήμουν τραμπούκος, δεν έκανα κακά πράγματα, δεν έκανα άσχημα κακά πράγματα. Νομίζω ότι ήμασταν το ίδιο, γιατί εμένα π.χ. όταν έρχονταν οι γονείς μου στο σχολείο, έλεγαν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος σε θέμα χαρακτήρα, αλλά με τα γράμματα δεν είναι. Ναι, αυτό καλά. Αντέξει, όχι αυτό με τα γράμματα. Κάκου λίγο. Με τα γράμματα, εμένα το λέγανε στη μάνα μου. Όχι με τα γράμματα. Και με τα γράμματα. Ναι, απλά είναι ζωηρός λέγανε. Καλό παιδί σε χαρακτήρα, αλλά ζωηρός στο υπόλοιπο. Δηλαδή πειραχτήρι. Αυτό. Τέτοια κόλπα. Ότι είναι για να σου κάτι. Το μπρίζα, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Ναι. Κατάλαβες. Ο λόγος που άρχισε στο YouTube ποιος είναι. Ο λόγος που άρχισα το YouTube. Το YouTube, λοιπόν, καταρχήν πρώτα έκανα stream και μετά ξεκίνησα το YouTube. Όντως. Ναι, πρώτα έκανα stream στο Twitch. Α, στο Twitch, οκ. Okay. Τώρα μιλάμε για το 2014. Σοβαρά. Αρχές, ναι, πάλι αρχές του 2014 όμως, δηλαδή Φλεβάρι, κάπου εκεί. Οπότε ξεκίνησε σαν streamer η καριέρα. Και μετά γύρισε σε ναι, vlogs, ναι, ναι, challenges, ναι, ναι, σε αυτά που κάνεις ναι, παλιά. Ναι, 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 ναι. Βασικά, τα ψιλοκαπάκια με το που πήγα στο YouTube, σε φάση έκανα 3-4 μήνες, ρε παιδί μου, σκέψου streams. Μάζευα εκεί τα άτομα μου, εκεί 5-10 άτομα, ρε. Ήταν ωραίο. Κακομοίρας γίνεται ρε φίλε, συνέστημα εδώ πέρα. Ναι. Γούσταρα ρε φίλε γενικά να μιλάω, να λέω τις ιστορίες μου, το ένα το άλλο και να με βλέπουν και να περνάνε και αυτοί καλά, κατάλαβες. Και σε μια φάση μου γράφανε ρε παιδί μου ένα-δύο άτομα που ο ένας ρε φίλε τον έχω δει σε βίντεο μου πριν κάνα δίμηνο που είχαν comment το man. Σόπα ρε. Ναι. Και μου είχε γράψει ρε μπρο, γιατί ξεκινάς YouTube, πλάκα θα έχει ξέρω εγώ. Και κάπως ρε φίλε λέω, εγώ δεν το ψήνα καθόλου να ανοίξω. Okay. Δεν το ψήνα καθόλου να ανοίξω το μυαλό. Όχι, δεν το ψήνα να γυρνάω βίντεο, μου άρεσε περισσότερο το live, το πατάω κουμπί και με βλέπουν και είμαι απευθείας. Οπότε στην ουσία ήσουν gamer, δεν έγινε ή δεν σε έγραν οι συνθήκες να γίνεις gamer. Όχι, ήσουν ανέκαθεν. Εγώ games παίζει να παίζω ρε φίλε από το 5 χρονών, 6 με τον, το πρώτο μου ήταν το Nintendo του Color, πώς λέγεται το. Το ναι, που έπαιρνε κασέτα και είχε τα Super Mario και σαν βαφλάκι που ανεγόκλινε. Okay. Και έπαιζα στρουμφάκια. Στρουμφάκια. Ναι, το είχα καπαντούσει από την αδερφή μου, αλλά μετά έκλαιγε και μου πήρε η μάνα μου άλλο. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήξερα ότι έχεις αδερφή. Έχω δύο αδερφές. Δύο, είστε τρία. Ναι. Μεγαλύτερες. Είναι μεγαλύτερες και έχω και δύο ανήψια από τη μία. Ωπα ρε. Ναι. Α, σκέψου τώρα τα μικρά θα λένε πόσα χρονών είναι. Πανδημοτικό. Ναι, η μία, πάει δημοτικό. Είναι... Φλεξάρουνε. Έχω θείο τον Πιλιόλο. Φλεξάρουνε. Δεν νομίζω ότι έχει. Την αίσθηση ακόμα του τι παίζει λίγο στο YouTube. Δηλαδή μπαίνει YouTube και βλέπει. Δεν βλέπει YouTubers. Okay. Είναι, είναι ακόμα στο επίπεδο. Καλύτερα, που... μακριά από αυτή την κλίμακα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Βλέπει. Λοιπόν, θα το παραδούσες ποτέ το YouTube? Όχι, δεν νομίζω. Τώρα μιλάμε γενικά ούτε για οικονομικό κομμάτι ούτε για τίποτα. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο έπιανες. Ξέρεις ποιο το θέμα του οικονομικού κομμάτι που λες. Εγώ το 14 που ξεκίνησα. Υπήρχαν 0 προδιαγραφές ότι υπάρχει περίπτωση να βγάζεις λεφτά στο YouTube. Το 2014 που ξεκίνησα εγώ σκέψου YouTube και λοιπά, οι προδιαγραφές για να καταφέρεις να βγάζεις λεφτά ήταν μηδαμινές. Δηλαδή και τα top κανάλια δεν έβγαζαν λεφτά. Okay. Δηλαδή και ο Τζέρεμι τότε, γνώμη μου, δεν ξέρω ρε φίλε το παιδί, δεν πρέπει να έβγαζε. Ο Τζέρεμι έχει σταματήσει πλέον. Όχι, κάνει τη φάση του. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετική. Είναι ένα τυπάκος που στείνεται και κράζει κόσμο. Δεν το ξέρω, Τζέρεμι. Δεν το θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Αν έχει δει κανένα βίντεο του Τζέρεμι. Παίζει να έχω δει το όνομά όχι του. Όχι από τα καινούρια. Μου είναι γνώριμο το όνομά του. Παλιά αλλά... έκανε πιο. Ήταν πιο. Στα πάνω του. Okay. Λοιπόν, η γειτόνισσά μου Λιδία ρώτησε από πού ξέρει τον Γιώτση. Λοιπόν, είχαμε γνωριστεί, παίζαμε σε. Σε ένα σερβερ GDRB. Το 17. Όχι, το 18. Το 18. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη του 18. Είχα ξεκινήσει και έπαιζα GTA RP σε έναν σερβερ που ήταν ο Γιώτσι. Ήταν και staff, ήσουν staff νομίζω. Ναι, ήμουν co-owner εκεί. Και τέλος πάντων, μάμου σου του, κάπως γνωριστήκαμε με τα reports το ένα το άλλο και κάπως από εδώ από εκεί. Γνωριστήκαμε, τα είπαμε. Μετά από κάποιους μήνες ήρθα και στη Λαμία, κάναμε το 24 ώρες και κάτι στη Λαμία που ήταν ο Γιάννουμπα. Θα σας το βάλω εδώ πέρα να το δείτε, όποιος δεν έχει δει να το δείτε, δει. Μπείτε, τσεκάρετε, τρελή ωραία φασουλά ρε. Ήταν ρε φίλε, οι τελευταίες μέρες νομίζω πριν εμφανιστεί ο ιός ο κακός. Όχι, ήταν οι πρώτες μέρες. Γιατί αν θυμάσαι, ήταν και ο Γιαννούμπα λίγο άρρωστος και νομίζαμε ότι έχει κολλήσει. Το θυμάσαι. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Ναι, ισχύει, ισχύει.
πότε ήταν το hype στο YouTube, δηλαδή που άρχισες να ανεβαίνουν οι subscribers, να σε γνωρίζει ο κόσμος, να βγαίνεις έξω, να σε δείχνουν, να έρχονται για selfie τα παιδιά. Πότε ξεκίνησε να κάνει blow up, εννοείς κατάσταση. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ρε φίλε, ποτέ δεν έγινε κάτι απότομο, δηλαδή το ότι σε μια φάση δεν με ήξερε κανένας και μετά και καλά με μάθε η ανθρωπότητα, κατάλαβες. Σταδιακά, ρε φίλε, αυτό από events το ένα το άλλο, δεν έγινε ποτέ ότι... Δηλαδή τα events παίζουν ρόλο αρκετό στο να σε μάθει ο κόσμος, π.χ. το gameathlon. Στο να σε γνωρίσει. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι στο να σε μάθει. Α, να σε γνωρίσει, είναι από κοντά. Να σε γνωρίσει ποιος είσαι εν τέλει εσύ ο Γιώτσι, ποιος είμαι εγώ εν τέλει ο Μπιλ Γιόλο, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Εκεί ναι, μπορεί να το δει. Τώρα το να σε γνωρίσει, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί δεν βλέπει και το υλικό σου. Το εντάξει. Βλέπει εσένα. Μπορεί ένας τύπος να πει καλά, ρε μαλάκα. Ποιος αυτός. Ναι, όντως. Έχει να συμβαίνει. Αλλά να μπει να δει το υλικό του και να πει όπα, ρε μαλάκα. Ό,τι μου αρέσει. Κάνει ότι. Ένας νέος subscriber. Ναι. Πόσα λεφτά έχεις βγάλει από το YouTube από την αρχή έως σήμερα. Τα ξέρει η εφορία από το 18-17 είμαστε νόμιμη εταιρεία. Εντάξει. Καλή απάντηση. Καλή απάντηση. Από το 17 είμαστε νόμιμοι μέχρι και το κάθε σεν το γνωρίζει η ελληνική εφορία. Οπότε έχεις εταιρεία. Οπότε τώρα θα πάρω ένα iPhone να μου το κόψεις FBA. Ό,τι θέλεις, ναι, κόβουμε iPhone, laptop, ό,τι θέλεις. Οι στόχοι σου ποιοι είναι, πού θες να φτάσεις, θα ασχοληθείς με κάποια άλλη δουλειά εκτός του YouTube, δηλαδή να δουλέψεις ένα γραφείο, ξέρω εγώ, κάτι, μια κανονική δουλειά. Κανονική δουλειά είναι και το YouTube. Μπράβο, γι' αυτό πρέπει να το διορθώσεις. Κανονική για έναν άλλον, όχι για εμάς που ναι, είμαστε γιατί μέσα αυτό. Θα σου πω, π.χ. το κανονική δουλειά. Το... Είναι κανονική δουλειά από τη στιγμή είναι, που είναι. Είμαι στην εφορία σαν άνθρωπος, σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Οπότε μπορείς να το πεις κανονική. Όχι, κανονική είναι, ναι, για εμάς, επειδή ξέρουμε την πέση. Ναι. Παλιά, ναι, παλιά ήταν αυτό που μπορούσε να εξηγήσει το ότι σφαστικά κάνεις. Έτσι. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνω ότι το YouTube είναι μια δουλειά. Νομίζω ότι απλά είναι ένα χόμπι που απλά κρατώ μια κάμερα και βγάζω βίντεο. Έτσι, κοίτα, σου πω, το 14 που ξεκίνησα, όπως και πολλοί άλλοι στο χώρο που ξεκινήσανε τότε, το 15-13, το 12, υπήρχαν και πιο πριν από μένα. Δεν είμαι ο πρώτος που θέλει. Κατάλαβες. Πολλοί από αυτοί που τώρα, πολλοί άλλοι είναι που το έχουν κάνει όντως επάγγελμα οι άνθρωποι, κατάλαβες, δεν το περίμεναν. Δηλαδή, σου λέω ότι τα λέγαμε ότι υπάρχει περίπτωση κάποτε, ρε φίλε, δηλαδή προς το 15-16 που είχε αρχίσει και μπαίνε κόσμο στο YouTube, δηλαδή ανεβαίνανε οι subscribers, νομίζω υπήρχαν και τα κανάλια εκατοστάρια και τέτοια. Εντάξει, ο Τούτζι είχε πιο πολύ, ρε παιδί μου. Α, υπήρχε, ναι. Είχε, ναι. Ήταν με το που είχε παίξει και στην TV, τι ήταν. Οπότε, ρε φίλε, είχε αρχίσει και ανέβαινε η κατάσταση και λέγαμε, λες ρε φίλε, να μπορεί να γίνει όντως δουλειά αυτό το πράγμα στο εξωτερικό, προφανώς Αμερική και τέτοια. Δεν γινόταν. Ναι. Είναι λόγω του revenue όμως. Αφού βλέπεις. Στην Ελλάδα και... ακόμα το revenue είναι. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις ναι. Το revenue είναι σημαντικό στην Ελλάδα. Αφού βλέπεις και στο εξωτερικό, πολλοί YouTubers όλο ακριβά αυτοκίνητα, ακούστα. Ναι, θα σου πω στην Ελλάδα θα βαρέσει 1 εκατομμύριο το μήνα, σου λέω, στο κανάλι σου σύνολο. Σα views. Ναι, όχι σε βίντεο, σε κάτω. Ναι. Σύνολο. Μπορεί να έχει 15 βίντεο αναβασμένα από το 2012 και να παίρνει views. Αν βαράσει 1 εκατομμύριο το μήνα, μπορεί να παίρνει 200 ευρώ, σου πω εγώ. Αν έχει ένα μέτριο revenue, άντε να πάρει 5 εκατοστάρια, αν έχει το καλύτερο revenue, ξέρω εγώ, του κόσμου. Στην Αμερική παίζει. Στην Αμερική, σε κάποια ξένη χώρα, μην πούμε στην Αμερική, παίζει να παίρνει σίγουρα 2.000. Στην Αμερική. Χίλια, παραπάνω, χίλια πιστεύω και, σίγουρα. 1000 και κάτι. Άμα συγκρίνει δηλαδή το net worth π.χ. Mr. Beast, κοστίζουν πολλά εκατομμύρια οι τύποι. Ο Mr. Beast παίζει να είναι έτοιμο να πει στο Forbes. Αυτό παίζει να είναι έτοιμο. Ναι, όντω. Και ο Mr. Beast είναι ένα τύπο που παίζει Minecraft. Ναι, στα πρώτα. Και ξεκίνησε, νομίζω, έκανε κάτι ακραία, κάτι με το PewDiePie. Κάτι έλεγε, πηγαίνει. Κάτι ξεκίνησε δικά του εκεί ακραία. Κάτι τρόλου, κατάλαβε. Και τώρα έχει γίνει να είναι από του καλύτερου. Δίνει διαγωνισμό σπίτι. Αυτό, τι σπίτι. Νησί. Εκατομμύρια χαλάει στα βίντεο του, φιλανθρωπίε. Ναι, έκανε και κάτι, νομίζω, με τι θάλασσε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, έκανε. Το είδα. Κάτι καλό, νομίζω. Με ρώτησαν πολύ αν σε ενδιαφέρουν τα project με τα αυτοκίνητα, δηλαδή να πάρεις ένα νέο αμάξι να το κάνεις project. Ναι, θα ήθελα. Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί θα σου πω δύο πράγματα. Γερμανός. Έχει τα απίστευτα εσωτερικά, ρε. Έτσι, όπως είμαστε εδώ, κύριε. Δηλαδή, σε Ιάπωνα για να βρεις τέτοιο εσωτερικό, πρέπει να πας ένα αμάξι του 21 τουλάχιστον. Mm-hmm. Του 20 τουλάχιστον. Γερμανοί, ρε φίλε, υπάρχουν αμάξια του
5, του 7, του 8, π.χ. του κάβαλου, ας πούμε, το 3-16, το 3-8. Γαμάει ρε φίλε το αμάξι το ένα το άλλο. Υπάρχουν αμάξι στα γερμανικά που είστε μέσα φλόγες ρε φίλε. Αλλά εντάξει το μοντέρ. Εντάξει. Καλά είναι, καλά είναι, αυτό, καλά, παίρνει, είναι δηλαδή, καλά είναι. Άμα έχεις χρήμα, παίρνει καλές μεταλλές. Ναι, 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 ναι. Είναι, κοίτα, ανάλογο και η τσέπη και τον μπάτζετ του καθενός. Είναι ανάλογο γι' αυτό. Στον Ιάπωνα, ρε φίλε, ό,τι και να πάρεις, αν είσαι πριν του 19-20, το εσωτερικό σου λογικά θα είναι ένα πλαστικό ταμπλουδάκι. Σκέψου ένα πράγμα, Evo 9, που το εργαλείο... Εντάξει, το Evo είναι του 8. Ναι, αλλά σου λέω και πάλι, τώρα μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που είναι εργαλείο και μέσα είναι... Και μέσα είναι σαν Datsun. Εντάξει, το Evo είναι πιστόλι. Είναι ένα πιστόλι. Είναι, είναι, είναι. Είναι ένα πιστόλι. Αλλά... Για να πάρεις κάτι σ' άξιο τώρα, σε δύναμη με το Evo, σε τι πρέπει να πας σε Γερμανό? Σε Mercedes Α45 AMG. Πόσο έβγαινε, αυτό. Να έβγαινε το Evo τότε? Το Evo, στα έδινε λεφτά, 45-50 χιλιάδες. Α, same φράγκα έβγαινε. Ναι, 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 ναι. Okay. Σε ίδια. Αλλά είναι δηλαδή να τώρα έρχομαι όμως σου λέω, μέσα στο ένα, μπαίνεις μέσα στο άλλο. Κέρδιζεις το μερσεντικό, ρε φίλε. Αλλά μοτέρα, αξιοπιστία και... Το άλλο είναι λίγο σκύλο, είναι πιο σκύλο. Είναι σκύλος. Πιο σκύλο. Είναι η γαλσιάρικα αμάξια, ναι. Που λε το σπα, δεν δε σπάει, ναι, ναι, βασικά. Δε. Οπότε ναι, θα, ναι, ρε φίλε, και το έχω ψηλό στο νου μου ότι θέλω να κάνω ένα project. Ωραίο θα ήταν, ωραίο θα ήταν. Και εγώ θέλω να αρχίσω τώρα από το free κουβέντα. Σύντομα ένα project με το αμάξι μου, με το Mercedes. Με κάποιες αεροτομούλες, να το κάνω βασικά ακόμη πιο όμορφο εξωτερικά. Πιο τσαχπίνικο. Έτσι, πιο τσαχπίνικο. Να βάλουμε και ένα προγραμματάκι και όλα αυτά θα γίνουν σε βίντεο προφανώς. Νάτος. Όλα. Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως. Με It's Only, τι έγινε? Τι έγινε με It's Only? Γιατί το 90% των ερωτήσεων μου ήταν τι έχει γίνει με It's Only, πες να μας πει τι έχει γίνει. Εγώ τα έχω πει τώρα. Ένα χρόνο τώρα. Έχεις κάπου κάποιο βίντεο να μπουν να το δουν? Όχι, δεν κάτι. Έχω κάνει βίντεο, αλλά έχουν ανέβει νομίζω γενικά κάποια. Τα story τότε στο κάποια... Instagram. Ναι, υπάρχουν. Ναι, τέλος πάντων. Λίσα. Εντάξει, με τα παιδιά όμως για νούμπα γίνονται του αυτού. Όλα είσαι κομπλέ. Είσαι κομπλέ. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Όλα τέλεια. Ότι με τα παιδιά τα υπόλοιπα είναι κομπλέ. Απλά με τον Ιτσόλ έχει κρατήσει μια αλφα επαφή. Όλα τέλεια. Και με τον Γιάννη και με τον Τίμλι με όλου. Τέλεια. Όλα τέλεια. Λοιπόν, Μπίλαρε, αυτέ ήταν οι ερωτήσει. Γούσταρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να γούσταρε το content, με έχει το γράψει. Γούσταρα, πάντα. Πραγματίστηκα, βέβαια. Το είδα. Απλά να δω ότι εκεί στην κάμερα. Το έχω πάθει και εγώ αυτό με τον Βάγκλο πάνω. Περίμενε έτσι εδώ πόση ώρα, δε. Το Βάγκλο ήταν έτσι πίσω. Εν τω μεταξύ. Εντάξει, όχι, εσύ δικαιολογήσει γιατί δεν κάνω, εντάξει. Ναι, εν τω μεταξύ έχω τώρα μαλαγία. Ο Βάγκλο, ψυχάρα. Ο Βάγκλο είναι μέσα. Δεν γνωρίζει από κοντά, αλλά. Πάμε τώρα. Ψυχάρα. Άμα είναι έξω. Ο Βάγκλος, ναι ρε, είναι μέσα σε κάθε carpool, έπρεπε να τον έχουμε και εδώ. Γιατί σκοτίνιασε και δεν βλέπουμε μες στα μάξι. Έπεσε νύχτα, έπεσε. Έπρεπε να σας δείξω το Βάγκλος, σε ένα ακόμη carpool ο Βάγκλος είναι μαζί μας. Σε όλα είναι μέσα. Σε όλα. Πρέπει να κρατηθεί παράδοση. Θα κρατηθεί παράδοση, ναι όντως. Ωραία λοιπόν, τα ξαναλέμε, γεια σας. Λοιπόν, μάγκες, το κανάλι του Μπιλγιόλ, το Instagram θα είναι κλασικά από κάτω περιγραφή. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εάν σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe, μου γράφετε στα comment όπως πάντα ποιον θέλετε να δείτε και θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye! Σκου!